πώς αντιμετωπίζατε και τι θα είχατε να τους πείτε. Κοίταξε, εμείς. Η ιστορία αυτή του Μακεδονικού είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Εγώ δεν συμφώνησα με το στρατήριο και φυσικά όταν πήγα. Βέβαια, σαν Δήμος, του δώσαμε ρεύμα, του δώσαμε την άδεια του συνάντηση. Η δημοτική τηλεόραση TV100 κάλυψε πάνω από 2 ώρες τη συγκέντρωση. Αυτό ήταν χρέος του Δήμου, ο οποίος δίνει βήμα σε οποιοδήποτε έχει να πει κάτι. Λέω ότι είναι πολύ πονημένη ιστορία, διότι το κακό ξεκινάει από το ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κακοπληροφόρηση για την ιστορία. Και τι εννοώ με αυτό. Εμείς λέμε για τη Μακεδονία, όχι εμείς, αυτοί λένε, οι διάφοροι που ήταν μαζεμένοι χθες, λένε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα. Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική, είναι 3 Μακεδονίες. Είναι η Μακεδονία την οποία κατέχουμε εμείς οι Έλληνες, η οποία είναι το 50% της συνολικής έκτασης. Το δεύτερο είναι η Μακεδονία που κατέχουν οι πρώην Ιουγκοσλάβοι και νυν Σκοπιανοί, το οποίο κατέχει το 35% της έκτασης. Συγγνώμη που διακόπτω πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί πιστεύετε ότι ο όρος Νέα Μακεδονία είναι ο καλύτερος δυνατός από αυτά που ακούγονται? Θα σου πω γιατί. Γιατί ο όρος Νέα Μακεδονία σημαίνει μια νέα χώρα. Το Βόρεια Μακεδονία ή το Άνω Μακεδονία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα, γιατί έχουν βγει 5 ονόματα που παίζουν. Τα γράψαν και εφημερίδες αυτά. Το Νέα Μακεδονία, το Άνω και Βόρεια Μακεδονία δηλώνει ότι είναι μια χώρα που χωρίστηκε στα δύο. Το Νέα Μακεδονία είναι μια χώρα. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε να μας κλέψουν ιστορία. Δεν κλέβεται η ιστορία. Δεν μπορεί να κλαπεί η ιστορία. Δεν γίνεται. Αυτοί και τους καραγκιόζητες όταν μιμούνται, εάν πάτε στα Σκόπια και δείτε τι γίνεται, είναι σαν σαλούνα πάρκινγκ και δεν κυβλάζει.